Τουρκία τον τελευταίο χρόνο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή οπλικών συστημάτων και μέσων προκειμένου να αντιμετωπίσει την ελληνική κυριαρχία στον υποβρύχιο πόλεμο σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στα τέσσερα υπερσύγχρονα υποβρύχια μας τύπου Παπα-Νικολής κλάσης 214, από τα συνολικά 11 που διαθέτουμε, γεγονός που αποτελεί σημαντικό τροχοπέδι στα σχέδιά της για διεξαγωγή ευρείας κλίμακας από βατική επιχείρηση με σκόπο την κατάληψη των νησιών μας. Επί του παρόντος, το τουρκικό ναυτικό διαθέτει συνολικά 12 υποβρύχια σε 3 διαφορετικές κλάσεις. Οι Τούρκοι αποφάσισαν ότι από φέτος και μετά ένα υποβρύχιο θα τίθεται σε λειτουργία κάθε χρόνο και 6 υποβρύχια κλάσης Reis θα παραδοθούν στο τουρκικό ναυτικό έως το 2027. Παράλληλα, η Τουρκία έχει εκπονήσει έργο εξυγχρονισμού Half-Life 4 υποβρυχίων κλάσης Privés, ολοκληρώνοντας με επιτυχία δραστηριότητες αποδοχής ορισμένων κρίσιμων συστημάτων με ευθύνη της STM. Επιπλέον, η εταιρεία STM ανέλαβε την ευθύνη της ενσωμάτωσης πλατφόρμας του συστήματος διαχείρισης μάχης Havelsan Advent Muren, το οποίο θα ενσωματωθεί και στα υποβρύχια κατηγορίας Gür. Η Τουρκία επίσης πρόσθεσε πρόσφατα το National Heavy Class Torpedo Rocket Ανακία στο απόθεμά της. Το Ακία Heavy Class Torpedo μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από υποβρύχια κλάσης Reis όσο και από 12 υποβρύχια παλιάς γενιάς που βρίσκονται στο απόθεμα. Πέραν των ανωτέρων, τουρκικό μέσο μαζικής ενημέρωσης σε άρθρο του αναφέρεται στη νέα εγχώρια θαλάσσια νάρκη Μάλαμαν, η οποία δημιουργήθηκε έχοντας ως βάση τη βόμβα MK84 και μπορεί να εκτοξευθεί από απόσταση 70 χιλιόμετρων στο επιθυμητό σημείο με kit καθοδήγησης ακριβίας όπως KGK, HDK και LGK. Η νάρκη, ευρισκόμενη στον πυθμένα της θάλασσας, μπορεί να ταξινομήσει πλοία και υποβρύχια που περνούν από πάνω με τη βοήθεια 3 διαφορετικών αισθητήρων. Μαγνητικού, ακουστικού και πίεσης. Ενώ η Νάρκη θα είναι ασφαλής για φίλιες μονάδες, θα είναι έτοιμη να πυροδοτήσει εναντίον εχθρικών μονάδων. Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε την ιδιαίτερη βαρύτητα και τα πολλαπλά μέσα που εντάσσουν οι Τούρκοι στο πλωστάσιο τους προκειμένου να αμφισβητήσουν την ελληνική υποθαλάσσια κυριαρχία σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η θαλάσσια Νάρκη Μάλαμαν, η οποία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της τουρκικής κατασκευάστριας εταιρείας θα αρχίσει να παραδίδεται στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό στα τέλη του 2023, λόγω της δυνατότητας πόντισης ρήψης της, με ακρίβεια αποπτητικά μέσα σε απόσταση ως 70 χιλιόμετρων και των χαρακτηριστικών αρχής λειτουργίας της, θα πρέπει να μας προβληματίσει ως απειλή για τα υποβρύχια μας, ώστε να προβούμε σε δέουσες ενέργειες μέσω συμμαχικών χωρών έγκαιρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας.